καβάνε, στα παιχνίδια μα, αυτά μα μαζεύαν οι μάνε, μα ξαναδίναμε. Μια αίσθηση ελευθερία εκπληκτική. Τώρα έχουμε και βλέπω μια Νεάπολη, η οποία έχει σκεπαστεί από μπετόν, δεν έχει καμία σχέση. Είναι και κάτι που με. Δεν με ενοχλεί, με πονάει. Ένα παράδεισο που έχει γεμίσει από μπετόν. Δεν υπάρχει καμία εικόνα από αυτές που ήξερα και από αυτές που βίωσα όταν ήμουν ένα παιδί. Έχει βλέποντας έναν κόσμο να προχωράει και να γίνεται όλο και πιο ασφυκτικός, όλο και πιο. Ο καθένας μόνος του σε σχέση με τον. Μιλάω με την δεκαετία του 60 που εδώ είναι φίλοι μου από την παιδική μου γειτονιά, η Σούζη και η Ντέσινα. Η μάνα μου έλειπε όλη τη μέρα γιατί δούλευε. Ήμασταν πάμφτωχοι. Όπως όλοι τότε. Αλλά ήμασταν χαρούμενοι. Ξυπνούσα το πρωί και τότε με Σούζη μου μάθαινε, μου έκανε τα μαθήματα. Είχα δηλαδή 10 μαμάδες, 10 αδελφές στη γειτονιά. Όλο αυτό το πράγμα πάει. Οπότε είμαι λίγο απεσιόδοξος όσον αφορά το μέλλον. Το πράγμα γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό, όλο πιο ατομικιστικό, ο καθένας μόνος του. Είναι μεγάλη δυστυχία αυτό. Δεν μπορείς να δεις καλό μέλλον έτσι. Αυτό.